Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Pokémon Infinite Fusion. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε ουσιαστικά την εισαγωγή της σειράς, την εισαγωγή του παιχνιδιού. Πιάσαμε το starter Pokémon μας, πιάσαμε δύο Fusion Pokémon. Μ' είχα πει στο τέλος του επεισοδίου πως θα ψάξω να βρω αν μπορούμε να αλλάξουμε τα options και να βρίσκουμε κανονικά Pokémon και όχι Infinite. Και όχι Fusion Pokémon, συγγνώμη, στις Wild περιοχές, στα Γρασίδια. Και όντως υπάρχει, δηλαδή στην επόμενη πόλη που ουσιαστικά είναι εκεί η πόλη που θα πολεμήσουμε τον Brock, τον πρώτο Gym Leader. Υπάρχει εκεί τέλος πάντων ένας τυπάς που μπορούμε να αλλάξουμε τα settings. Και αυτό θα κάνουμε σε αυτό το σημερινό επεισόδιο. Δεν θα πολεμήσουμε δηλαδή το Rival σήμερα, θα προχωρήσουμε στην πόλη του Brock. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να πουλήσουμε το Max Revive που θυμάμαι ότι το βρήκαμε. Και να αγοράσουμε μερικές Pokeballs, γιατί παίζει να μην έχουμε τίποτα ρε. Θα πάρω 15. Γιατί όχι. DNA δεν θα πάρουμε ακόμη. Μιας και δεν έχουμε κάποιο Pokemon να κάνουμε Fusion. Να δείξω καταρχάς τα Pokemon. Τα οποία είναι ένα Yattle, Yanmask και Squirtle και ένα Creepy Starter Pokemon. Έχουμε το Trirak, Τρίκο και Spinarak και έχουμε και το Poliwag με Yanmask, Polymask. Ωραίο όνομα έχει αυτό πάντως. Τη σειρά την κάνουμε Nuzlocke. Οπότε αν κάποιο Pokemon μας πεθάνει δεν μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Τώρα Route 2 πρέπει να αποφύγω να πάρω κάποιο Pokemon εδώ. Για να πάρουμε αργότερα όταν αλλάξουμε τα settings. Ωραία. Τώρα δεν νομίζω να μπορώ να αποφύγω το... Να αποφύγουμε το encounter μέσα στο forest. Τι είναι αυτό? Poison mushroom, ok. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα δηλητηριώδης μανιτάρι. Grip claw, ok. Εδώ τι είναι? Οκ, παίρνουμε αντικείμενο. Παίρνουμε κι άλλο, τι φάζει. Είναι unlimited. Και ναι, encounter, το οποίο είναι ένα... Zoo Junior. Zubat με Mime Junior. Γαμάτο. Θα δοκιμάσουμε να δούμε αν κάνετε με την πρώτη, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε Pokemon. Ναι, σιγά πως θα πιαστεί με την πρώτη. Πας για Absorb. Είναι super effective. Θα δοκιμάσουμε ακόμη μία και θα κάνω switch κάποιο Pokemon το οποίο μπορεί να κατεβάσει λίγο το health. Το Trirak νομίζω. Δεν νομίζω το Zubat να έχει κάποια super effective κίνηση, δεν νομίζω να έχει wing attack. Για αρχή. Μπορούμε να πάμε για... Ας πάω για ένα pound να δούμε. Ας κατέβασε στον defense, αυτό είναι κακό. Critical hit, ok, αυτό θέλω. Το absorb, δεν κάνει τίποτα, ένα HP μας κατεβάζει. Σταμάτα μου να πηγαίνεις για absorb. Θέλω να κατεβάσω το health σου. Ok, νομίζω τώρα είμαστε... Κάπως φάνεται και μπορούμε να το πάρουμε. Είμαστε όμως. Είμαστε ναι. Πιάσαμε το Zoo Junior. Κοιτάξτε το Poison και Fairy. Οκ. Οπότε ουσιαστικά έχει αδυναμία Psychic και Steel. Εσύ τι έχεις, Ralish? Ω, Ralts με Ότις. Πήραμε και το Flinched, ok, φεύγεις από τη μάχη. Το θέμα μου είναι ότι πρέπει να κάνω και grind τα υπόλοιπα Pokémon, δεν τα κάνω off camera τελικά. Azusis. Να κάνω τώρα ένα grind. Δεν θέλω να ρισκάρω τώρα. Χριστός και η Παναγία.
Doesn't affect this εσύ. Ναι, το ζούμαριλ το πιάσα το άλλο τι. Τι type είσαι. Έχεις water absorb. Water absorb δεν έχεις, ok. Και φεύγεις με δύο water gun. Weak quill. Δείξ' το μου. Κοιτάξτε εδώ, fusion πάγιαμα που βλέπουμε. Η φωτιά του σύντακου έγινε μπλε. Tiny mushroom, ευτυχώς δεν είναι poison. Θέλω να αποφύγω λίγους trainer, γίνεται. Poison mushroom. Τι άλλο μπορούσαμε να πάρουμε. Sun Cairn με hoot hoot, ok. Άσχημο, όσο δεν πάει. Cell battery, αυτό ανεβάζει τις κινήσεις του ηλεκτρισμού, νομίζω. Είναι αυτό που εξελίσσει το Σλουγκούνα. Αγαπάω αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει item εδώ. Σλουγκούνα πάλι. Κάτσε εντάξει, με το water gun θα δώσεις πολλά experience, οπότε είναι και ένα καλό spot για να κάνουμε 32 ρε. Πολλά μανιτάρια εδώ, δεν θα κάτσω τώρα να τα πάρω όλα. Και τα item είναι random, οπότε καλό είναι να πάρουμε και μια master board, θα την ήθελα πάρα πολύ. Θα την ήθελα πάρα πολύ. Ω, πετάχτηκε πόγια μου. Το οποίο είναι ένα φανμπας. Φανφι και φίμπας. Το οποίο φεύγει. Δεν θέλω να το θεωρήσω σαν static Pokemon για να μπορούμε να το πάρουμε. Τελευταία trainer πριν βγούμε από το Viridian Forest. Shelpy. Μου αρέσει πάντως που κρατάνε ακόμη. Πας για Protect. Που κρατάνε ακόμη τα type. Για παράδειγμα έχει Back type. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Σταμάτα να πηγαίνεις για Protect. Και για String Shot. Πήγε. Έτσι όπως με βλέπει το Yattle. Χριστέ μου. Είναι όπως το meme με το Rowlet και το Grounder. Ναι, σιγά που θα δώσω Poison Mushroom του Pokemon μου ρε. Route 2 εδώ θα ξαναπάρουμε Pokemon μετά. Αυτό αφήσασαι και εμένα πριν την περιοχή και δεν πήραμε κάποιο Pokemon. Τώρα Pokemon Center εδώ. Λογικά πάνω στα σκαλιά παιδιά μπορούμε να αλλάξουμε τα settings. Θα τα δούμε μαζί. Οπότε καλό είναι να κάνω ένα save πρώτα. Μην λούσουμε. Ok, save. Ναι, save. Και εδώ είναι ότι πας με τα μαύρα. Ναι φίλε, θέλω να αλλάξω τα randomizer μου options. Randomizer settings. Include fused Pokemon in the randomizer pool for wild Pokemon, όχι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο φίλε, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε αν έφτιαξε.
Πάμε να δούμε αν έφτιαξε. Αν έφτιαξε, θυμίζω ότι παίρνουμε δύο κανονικά Pokemon από κάθε route και όχι ένα. Έτσι ώστε για να έχουμε ποικιλία και επιλογές για τα Fusion Pokemon μας. Πες μου ότι έφτιαξες, σε παρακαλώ. Θέλει restart. Παιδιά, δεν θα το πάρω. Θα σπάσουμε έτσι λίγο τον κανόνα για να δούμε αν έφτιαξε. Είναι πανέμορφο. Κάτσε γιατί νομίζω έλουσα. Νομίζω έλουσα. Ήθελε restart. Είσαι off. Και πρέπει να πατήσω reshuffle wild Pokemon. Πάμε να δούμε τώρα. Θα κάνω και ένα save. Και αν δεν φτιάξει θα κάνουμε reset το παιχνίδι, μπας και είναι αυτό που φταίει. Κάμε σε άλλο slot. Να είμαστε σίγουροι. Πάσαμε έτσι λίγο τον κανόνα του Νάσλοκ, αλλά δεν πειράζει, για να δούμε. Ναι, έφτιαξε. Ευτυχώς. Οπότε έχουμε Μάριλ τώρα. Το οποίο Μάριλ πρέπει να το πιάσουμε. Τώρα ξεκινάει το καλό, παιδιά. Τώρα ξεκινάει το καλό. Απλά πήραμε μία δόση από τα Fusion Pokémon που μπορούμε να δούμε. Αν μας κάνει το χατήρι του Μάριλ και μείνει μέσα στην Pokéball, θα είναι εντάξει. Λέω, αν μας κάνει το χατήρι το Μάριλ και μείνει μέσα στην Pokéball. Αλήθεια τώρα. Κοίτα που μας δυσκολεύει ένα Μάριλ. Ωραία. Τώρα δεν αξίζει να δώσω nickname, μιας και το Pokémon θα γίνονται Fusion, οπότε... Okay. Και τι άλλο έχει αυτή η περιοχή? Sandret! Okay. Τι φάση ρε. Ούτε και τα σέντρεπε έχουν εύκολο catch-up. Και τώρα αυτό που σκεφτούμε είναι ότι θα πάμε στον... Θα πάμε στον Brock με μόνο το Yatol. Πρέπει να κάνουμε grind. Οπότε ίσως σε αυτό το βίντεο να πρέπει να... Να πολεμήσουμε τον Blue. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο επεισόδιο για τον Brock. Να μην κάτσω να κάνω cry τώρα στο βίντεο. Θα είναι και ψιλοβαρετό. Νομίζω Do you know what I'm doing? Yes. Πατήσω να θα με πολεμήσει. Τώρα να πάω πίσω. Βαριέμαι αυτό το forest ρε παιδιά. Έχει και hotel.
Πουλάτε repel. Αν πουλάτε repel, ναι, όχι. Αλλά θα πάρω DNA τώρα. Ναι, θα χρειαστούμε τώρα. Πάρε 4 να έχεις. Αν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Μας αφήνει, ok, route 3. Οπότε μπορούμε να πάρουμε και εδώ πάμε. Θα πάρω και εδώ ακόμη δύο Pokemon να κάνουμε το πρώτο μας Fusion. Κακό να... Θα πάω για ένα Stonish, δεν ξέρω αν το σκοτώνει. Και να χάσω ένα Κακούνα, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε για Pokeball. Είχαμε 15 Pokeball εντάξει και για... Και πόσες μας έμεινε. Δεν πιάστηκε. Οκ, πιάσαμε και ένα Κακούνα. Κακούνα Ματάτα. Πάει στον box. Και το άλλο Pokémon. Είναι ήδη ένα Fusion τώρα. Σλάρο, Σλάκοθ και Σπύρο. Τώρα είναι... Εξαρτάται από μένα τώρα θα μετράει αυτό το Pokémon για encounter ή όχι. Δεν θα το μετρώ παιδιά. Θα παίρνουμε μόνο κανονικά Pokémon από εδώ και στο εξής. Οπότε δεν θα παίρνω Fusion. Θα κάνουμε Fusion δικά μας. Και το Diglett είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να γίνει Fusion. Είσαι 8 level. Ελπίζω να σε πιάσω, έχω 5 Pokeballs μόνο. Λες να δυσκολευτούμε τώρα. Πήγε για Astonish αυτό ρε. Φοβάμαι. Θα δοκιμάσω Pokeball. Είχε κάπως το έκανα speed up το παιχνίδι, μια χαρά. Γιατί πήγα για protect. Astonish. Ανέβασα λίγο το speed του παιχνιδιού τώρα γιατί δεν ξέρω πως τα κατάφερα. Κάτι πάτησα στο πληκτρολόγιο. Κάτσε να κάνω ένα save και να δοκιμάσω να δω τι πάτησα. Τέλος πάντων, άσου έτσι τώρα. Θα είναι και λίγο σπαστικός ο ήχος, δεν πειράζει. Τώρα τι fusion να κάνουμε. Θα κάνουμε Diglett. Με... Μάριλ δεν θέλω να κάνω, έχουμε ήδη δύο water type βασικά. Τον Diglett θα το αφήσω γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα φύγει και το Μάριλ. Δεν θα κάνω fusion τώρα. Το πόημα μας δεν είναι και τόσο σπουδαία. Θα αφήσουμε εκτός. Θα κάνω ένα save εδώ παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσω το επεισόδιο για να κάνω grind για να μπορούμε να πολεμήσουμε τον Brock. Βλέπετε έχω 12 level, 4 level, 3 και 3, οπότε δεν πρόκειται να βγάλουμε τον gym έτσι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο και μέχρι τότε καλά να περνάτε, γεια σας!